Κύριος Νίκος Μωραϊτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, με την ίδια βαρβαρότητα επιτίθεστε με το νέο αντισφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθείτε στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, στους φτωχούς αγρότες, στους αυτοαποσχολούμενους, στις γυναίκες, στους ανέργους, στην νεολαία. Το σχέδιό σας έχει στόχο το βομβαρδισμό των λαϊκών δικαιωμάτων. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου είναι το ολοκληρωτικό γκρέμισμα, η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων. Το σχέδιο αυτό είναι έτοιμο εδώ και καιρό. Το έχουν συναποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα του κεφαλαίου. Θέλετε να προστατεύσετε τα κέρδη της πλουτοκρατίας και πώς θα το καταφέρετε αυτό? Υποβάλλοντας σε ατέλειωτες θυσίες τα λαϊκά στρώματα, την κοινωνική ασφάλιση καταδαφίζοντας αυτή, ήταν πάντα στο στόχαστρο του κεφαλαίου και των κομμάτων του, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Εντάσσεται στη λογική της μείωσης του κόστους εργασίας. Αυτή η βάρβαρη πολιτική θα εφαρμοστεί και μετά την κρίση. Θα έχει την ίδια ένταση και στη φάση ανάκαμψης της οικονομίας, προς όφελος πάντα των κερδών του κεφαλαίου. Το μέγεθος αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής φαίνεται από την επίθεση που κάνετε στους πιο αδύνατους οικονομικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αύξηση της εισφοράς των ασφαλισμένων στο ΟΓΑ, του αγρότη, κατά 66,7% από 1,5% στο 2,5%. Στην ουσία μεταφέρεται στις πλάτες των αγροτών την υποχρέωση του κράτους, την κρατική εισφορά που υπήρχε μέχρι τώρα στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ, παρότι χρειάζεται σήμερα γενναία αύξηση για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες των φτωχών αγροτών. Θα φτάσουμε πολύ σύντομα να μην δέχονται τα νοσοκομεία ασφαλισμένων στο ΟΓΑ, γιατί πολύ απλά το ΟΓΑ δεν θα έχει πληρώσει τα ασφάλιστρα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 19, παράγραφος 1. Αφήνεται ανοιχτό να γίνεται και ακόμα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των διαφόρων κατηγοριών με υπουργικές αποφάσεις, ύστερα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. Λες και όλοι αυτοί οι διορισμένοι δεν είναι από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέτε ότι αυτό θα γίνει εάν δεν αποδώσουν τα μέτρα του μνημονίου. Εμείς το λέμε καθαρά. Αυτά τα άγρια μέτρα δεν έχουν τελειωμό. Έρχονται και νέα. Το φθινόπωρο δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Επιβάλλεται εκβιαστικά την εξόπληση των εισφορών του ΟΓΑ προκειμένου να λάβουν οι αγρότες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα, εθνικές και κοινωνικές επιδοτήσεις. Είναι η βαρβαρότητα αυτού του μέτρου, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι σχεδόν το 40% των φτωχών αγροτών είναι ανασφάλιστοι και ιδιαίτερα σε φτωχές, σε άγονες περιοχές αυτό το ποσοστό αγγίζει μέχρι και το 60%. Εκεί τους οδήγησε η αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ελληνικών κυβερνήσεων στη φτώχεια, στην εξαθλίωση. Χωρίς εισόδημα, καταχρεωμένοι στις τράπεζες, την περίοδο 2000-2008 είχαμε δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος πάνω από 20% και σε πολλά προϊόντα είχαμε κυριολεκτικά τον αφανισμό των αγροτών. Υπάρχουν απόλυτες παραγωγές, σιτοπαραγωγή, γεμάτες σε αποθήκες από την περσινή και φετινή χρονιά. Οι εξαντλητικές τιμές και στην κτηνοτροφία, τιμές σε όλα τα προϊόντα καθυλωμένες για τουλάχιστον μια δεκαετία. Τις τελευταίες μέρες η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε το ξεπούλημα της Δοντόνης, που ήταν το τελευταίο στήριγμα των κτηνοτρόφων. Την Δοντόνη, γιατί έτσι επιβάλλει, λέει, το μνημόνιο. Ανακοίνωσε αυτό ο κύριος διοικητής της ΑΤΕ, ο κύριος Παντελάκης, αυτού του λησταρχείου στην πραγματικότητα που λέγεται ΑΤΕ, λες και έγινε με χρήματα δικά του και όχι από τον Ιδρώτα και το αίμα των κτηνοτρόφων της Ηπείρου και της περιοχής γενικότερα. Στους εργάτες γης, στους αλλεργάτες, στους εργάτες για τη συσκευασία αγροτικών προϊόντων, αφού πρώτα τους πήγατε από το ΙΚΑ στον ΟΓΑ, κάνοντας ένα δώρο στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και μάλιστα ένα μήνα πριν τις εκλογές
του 2004 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και βέβαια που διατήρησε σαν κόρη οφθαλμού μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτούς τους εργαζόμενους θα αυξηθούν οι παρακρατήσεις μέχρι και 10%. Αυτό μπορεί να γίνει με υπουργικές αποφάσεις. Προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2. Στο άρθρο 22, παράγραφος 5, κάνετε σε αυτούς τους εργαζόμενους μια παραπέρα επίθεση. Καθιερώνεται για πρώτη φορά ασφάλιση μηνών αντί έτους. Αν έχουν λιγότερα μεροκάματα από 150, είναι πολύ πιθανόν αύριο να βρεθούν χωρίς ασφάλιση, γιατί διαιρείται το σύνολο από τα μεροκάματα δια του 25 και βγαίνουν στην κυριολεξία μήνες ασφάλισης. Τους τοκομεσαίους αγρότες τους κάνετε μια παραπέρα με τοπική επίθεση. Ακόμα και αυτές οι παροχές πτωχοκομείου της λεγόμενης βασιτής σύνταξης δεν τις δικαιούνται η ροχοκαλιά του έθνους όπως λέγατε παλιότερα. Και μην μου πείτε ότι παίρνουν τη σύνταξη γύρατος του ΟΓΑ, γιατί είναι ψέμα. Φροντίσατε με δικό σας νόμο από το 2003 να υπάρχουν μειώσεις στις συντάξεις γύρατος και ένας νέος συνταξιούχος αντί να παίρνει τα 360 ευρώ παίρνει τα 220. Και θα φτάσουμε σε ένα χρονικό σημείο του 2026 να μην υπάρχουν καν αυτές οι συντάξεις. Θα φτάσουμε επίσης και να μην δίνονται οι ανταποδοτικές συντάξεις στο ΟΓΑ. Ακόμη και αυτή η αύξηση που δώσατε τον 20 ευρώ το 2010 τη δώσατε μετά τον Ιούλιο. Βέβαια πάνε περίπατο οι υποσχέσεις σας για 900 ευρώ σύνταξη το αντρόγινο. Κάνετε μια παραπέρα επίθεση στους αγρότες στο άρθρο 1. Δεν μεταβιβάζεται η σύνταξη γύρατος λόγω θανάτου. Μόνο η ανταποδοτική σύνταξη μεταβιβάζεται και αυτή με προϋποθέσεις. Πρέπει μπροστά σε αυτή την επίθεση να είναι η νέα η αντίσταση, η αντιπίθεση του λαϊκού κινήματος. Η Συμμαχία Εργατών, Φτωχών Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων, Συνταξίχων Ανέργων, Γυναικών και Νεολαίας. Μπορούμε να αποκρούσουμε και να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Το λόγο έχει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παντελής Οικονόμου.